15. Τότε, και επισήμως από δικαστική αρχή, τότε απευθύνθηκα επισήμως από δικαστική αρχή. Απευθύνθηκα τότε και στον πρόεδρο του Συμβουλίου Επικρατείας και στην πρόεδρο του Αρείου Πάγου με ένα έγγραφο το οποίο έλεγε ότι προς το παρόν υπάρχει μόνο ένα έγγραφο το οποίο προφανώς, πιθανώς, αλλά προφανώς μάλλον είναι προϊόν υποκλοπής, δηλαδή παρανόμως κτηθέν από δικτυακό μέσο, και επιπλέον δεν έχει κοινοποιηθεί με τέτοια ευρύτητα το γεγονός ώστε να έχει προκύψει σκάνδαλο στη δικαιοσύνη ή να έχει προκύψει η ευρύτερη προσβολή των προσωπικών δεδομένων του, του καταγγελωμένου, ας το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Αυτό θα γινόταν εάν τότε έκανα μία πειθαρχική κίνηση, για να το πω έτσι, που να καλύπτει και, και την προκαταρκτική πειθαρχική και την πειθαρχική δίωξη. Επομένως δεν έκανα τίποτα. Και δεν ήταν και εύκολη η απόφαση, ξέρετε, με το έγγραφο το οποίο είχα στα χέρια μου. Όταν γενικεύθηκε πλέον, όταν δημοσιοποιήθηκε το θέμα, από πολλές πλευρές, ακόμη και από βουλευτή και ακόμη και από αρθρογραφία, η οποία δεν στηριζόταν αποκλειστικά σε αυτό το θέμα, αλλά συσχέτιζε διάφορα στοιχεία, τότε ούτε υπήρχε θέμα αποφυγής ενός σκανδάλου στη δικαιοσύνη, διότι αυτό είχε ήδη δημιουργηθεί, ούτε υπήρχε θέμα προσβολής προσωπικών δεδομένων, διότι αυτά είχαν ήδη κοινοποιηθεί, και βεβαίως δεν στηρίχτηκα στο κείμενο το οποίο είχε δημοσιοποιηθεί, αλλά σε άλλες πηγές, όπως σας είπα, οι οποίες είχαν κυκλοφορήσει τότε, όπως γνωρίζετε. Και έκανα μια κίνηση η οποία μου ήταν δύσκολη. Πρόσεξα όμως το κείμενο της παραγγελίας μου να είναι σαφές ότι δεν αναφέρεται καθόλου στην ιδιωτική ζωή. Νομίζω ότι είχα υποχρέωση να ενεργήσω όχι με βάση τη σκοπιμότητα, πότε είναι κατάλληλος χρόνος και πότε όχι, αλλά με βάση την νομιμότητα. Τη στιγμή που υπήρχαν οι όροι για την άσκηση μιας πειθαρχικής προκαταρκτικής, όφιλα να το κάνω. Στην διεθνή επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, τα Ηνωμένα Έθνη.